Κύριε Υπουργέ, με βάζετε στον πειρασμό τώρα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, με βάζετε στον πειρασμό τώρα. Να ρωτήσω το ΣΥΡΙΖΑ και βλέπω εδώ τον αναπληρωτή υπουργό που ήταν και εσάς. Αλήθεια, η βάση των drones στη Λάρισα που δώσετε στους Αμερικάνους, τι ρόλο παίζει? Και ρωτάμε ευθέως, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγχει ξηρά, θάλασσα και αέρα της χώρας μας? Δεύτερο ερώτημα. Τι γυρεύουν τα ντρόν στα δικά μας στη Μαύρη Θάλασσα και στη Λιβύη? Έχουμε σύνορα για να τα υπερασπιστούμε, γιατί τέτοιες προδιαγραφές έχει? Θα το απαντήσω. Ναι, ξέρετε, και εμείς δεν είμαστε αφελείς. Δεν είμαστε καθόλου αφελείς. Αυτή είναι η εμβέλειά τους. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, είναι καθαρό. Είναι τα ανατολικά σχέδια σε όλη την περιοχή. Αυτά είναι. Αυτά υπηρετούν. Δεύτερο, ήθελα να πω στον κύριο Βελόπουλο που έφυγε. Κακώς έφυγε, ότι θα μπορούσα να το απαντήσω και προβοκατόρικα. Αλλά θα το απαντήσω επί της ουσίας. Δεν μπορώ να το πω όμως από αυτό το βήμα. Όταν λέει ότι εμείς και η Χρυσή Αυγή στο Ευρωκοινοβούλιο σε αυτό το εμετικό ψήφισμα που θεωρεί κυρίως υπεύθυνη τη Σοβιετική Ένωση για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όχι τη Γερμανία, εκτός των άλλων, σε αυτό ψηφίσατε υπέρ. Η Χρυσή Αυγή ψήφισε κατά γιατί θα ήθελε να είναι πιο πέρα. Να έλεγε ότι τα SS και ο Χίτλερ ήταν ευεργέτες της ανθρωπότητας. Άρα λοιπόν αυτές τις γελιότητες μόνο μα πουλάς επιστολές του Ιησού μπορεί να τα λες και στη Βουλή για να χτυπήσεις το κουκουέ και μάλιστα να τα εξαγγέλεις και εκ των προτέρων. Μεγάλες αποκαλύψεις του Βελόπουλου για το κουκουέ και για το, τώρα για τα άλλα κολχόζ αυτά και που λέει, εντάξει. Ξαναζεσταμένο φαΐ, ξυνισμένο και δηλητηριώδες. Τα αποδεικνύει η ζωή η ίδια που κατάντησαν οι Ρώσοι σήμερα και πώς ζούσαν τότε. Τώρα να μιλήσουμε επί της ουσίας. Υπάρχει σήμερα ένα κλίμα πανηγυρισμού. Βέβαια εδώ στη Βουλή δεν είπε κανένας τίποτα, για να είμαι αντικειμενικός. Για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χθες για το θέμα της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης. Θέλουμε να πούμε ότι έχουμε ακούσει πολλές φραστικές καταδίκες διαφόρων πραγμάτων όλα αυτά τα χρόνια, αλλά έχουμε γίνει και μάρτυρες ακριβώς της αντίθετης πρακτικής. Η Γερμανία πουλάει όπλα ακόμα στην Τουρκία, παραδείγματος χάρη. Και άλλες χώρες διαπραγματεύονται με την Τουρκία. Επομένως, εμείς λέμε ότι αυτή η φραστική που υπηρετεί διάφορα συμφέροντα δεν ανατρέπει τη χρεοκοπία αυτής της πολιτικής θέσης που λέει όσο η Ελλάδα είναι το καλό παιδί, να το πούμε, των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Καλά, ιστορία δεν διαβάζετε? Διαβάζετε. Και ξέρετε πολύ καλά, όσο προστάτευσε της Κύπρου. Όσο το βράδυ των ημείων, και απευθύνουμε και στους στρατιωτικούς ιδιαίτερα, το ΝΑΤΟ δεν έκανε καμία δήλωση. Δεν έχει το χάρτη ότι τα ίμια είναι ελληνικό έδαφος. Γιατί δεν βγήκε να πει ότι αυτό που κάνει η Τουρκία, και όχι μόνο, και σήμερα, ίσως αποστάσεις, δεν παίρνει το ΝΑΤΟ. Απέναντι στις διεκδικήσεις, στις ομές, στις επιθετικές, έξω από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, της τουρκικής αστικής τάξης. Γιατί δεν βγαίνει η ΟΜΑ να το καταδικάσει και ανοιχτά, το ίδιο και οι Αμερικάνοι. Το ίδιο παιχνίδι παίζουν. Άρα, μη μας λέτε τώρα ότι θα προστατέψει τα εθνικά συμφέροντα, γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα, η τουρκική προκλητικότητα και το ξεσάλωμα, θα μπορούσε να πει κανένας, με τις διεκδικήσεις, με όλα τα υπόλοιπα, δεν είναι ξεκομμένη από τη γενικότερη κατάσταση που υπάρχει στη Μεσόγειο, όπου εκδηλώνονται σφοδροί ανταγωνισμοί, για τους οποίους, κύριε Λαζαρίδη, με συγχωρείτε να σας απευθυνθώ, όταν κάνατε την εισαγωγή των κινδύνων, το περιορίσετε στο ελληνοτουρκικό, το ότι σφάζονται λαοί, το ότι σφάζονται εντός εισαγωγικών μεγάλα συμφέροντα, πολλές χώρες ανακατεύονται για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, για τους δρόμους μεταφοράς και πάρα πολλά άλλα κουβέντα. Μόνο αυτό υπάρχει. Αυτό όμως λειτουργεί μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο όπου, θα το πω έτσι λαϊκά, όλοι παζαρεύουν με όλους αυτή τη στιγμή. Πέρα και έξω και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ενιαία κλπ. Παζαρεύει η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία. Για ποιον παζαρεύουν? Για τους λαούς? Όχι. Για τις εταιρείες τους. Για το ποιος θα πάρει τις πρωτοπαραγωγικές πηγές και ποιος θα ελέγξει. Εμείς λέμε λοιπόν ότι είναι επικίνδυνες οι εξελίξεις
Και οι διευθετήσεις που πιθανά να γίνουν, και ανοίγω και μια παρένθεση, πολύ άρχισε να παίζει το θέμα της συνδιαχείρισης. Το θέμα της συνδιαχείρισης σημαίνει παραδίδεις εθνική κυριαρχία. Έξω μάλιστα από αυτά, από διεθνές δίκαιο κλπ, θα ανοίξει καινούριο γύρο, ακόμα και αν υπάρξει τέτοιο, που εμείς είμαστε κάθετοι αντίθετοι στο θέμα της συνδιαχείρισης και θα πω ότι υποστηρίζουμε, θα ανοίξει νέο γύρο. Εκολάπτονται νέες αντιθέσεις, νέοι ανταγωνισμοί και πιθανά νέοι πόλεμοι. Και βέβαια αυτά είναι γνωστά. Ιράκ, Λιβύη, Συρία. Γιατί έγιναν όλα αυτά για τη δημοκρατία? Πετρέλαιο. Από πάντου ο δρόμος του πετρελαίου είναι στρωμένος με το αίμα των λαών. Και είναι γνωστή η στάση των κυβερνήσεων εδώ, όλων των κομμάτων, Νέος Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Τι λένε? Με τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, με ποιους? Με αυτούς που άνοιξαν το δρόμο του αίματος στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Τι δεν τον άνοιξαν? Ποιοι έκαναν επεμβάσεις? Ποιοι διέλυσαν τη Λιβύη μέσα μια νύχτα? Ποιοι χτύπησαν τη Συρία? Τι έκαναν στο Ιράκ? Ποια είναι τα αποτελέσματα? Εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια χάνουν τη ζωή τους. Και έχουμε εξοικειωθεί με αυτό και τους λέμε και προστάτες των λαών και των εθνικών συμφερόντων. Έσχος λέμε εμείς. Όταν μιλάνε αυτοί για σταθερότητα, εννοούν σταθερότητα των δικών τους συμφερόντων. Των πετρελαϊκών εταιριών, των μονοπωλίων και φυσικά γεωστρατηγική υπεροχή στους μεγάλους ανταγωνισμούς. Εμείς λέμε όποια διαπραγμάτευση γίνει και διευθέτηση θα γίνει αυστηρά η άποψη του ΚΚΕ στη βάση του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Και λέμε ότι η μόνη πολιτική που θα μπορούσε όχι να ανατρέψει συνολικά αλλά να φέρει ένα μικρό σεισμό να ταρακουνήσει ήταν άμεσα αποχώρηση της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ. Τέτοια γραμμή. Φεύγουμε, δεν μας προστατεύετε, δεν παίρνετε θέση, αυτό είναι γνωστό άλλωστε και φυσικά πάλι των λαών στην περιοχή, όλων των λαών, γιατί ο τουρκικός λαός και όλοι οι άλλοι λαοί δεν έχουν μίσους ένας με τον άλλον. Γιατί να έχουν? Φτώχοι από εκεί, φτώχοι και από εδώ. Εκμεταλλευτές εκεί, εκμεταλλευτές και εδώ. Να ενώσουν τις δυνάμεις τους κόντρα στις υπεραλληστικές δυνάμεις και έξω οι αμερικάνικες βάσεις. Τι είναι αυτό που είναι η Ελλάδα σήμερα? Είναι μια απέραντη αμερικανική βάση. Ναι ή όχι? 5 καινούριες έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις οποίες βέβαια εσείς πάτε να τις αποθεώσετε. Ανανέωση της Σούδας. Ελέγχουν τα πάντα στη χώρα μας. Για ποιο λόγο έχουμε αμερικανικές βάσεις? Για να προστατέψουν την εθνική κυριαρχία? Όχι. Για να διευκολύνονται επιχειρήσεις των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, οι δολοφονικές, κατά των λαών στην ευρύτερη περιοχή. Είτε προς βορράν, βλέπε από Δαρδανέλια και πάνω, δηλαδή Ρωσία, είτε προς νότον, με βάση τους ανταγωνισμούς για τα πετρέλαια. Θα μου πείτε, πού κολλάνε όλα αυτά που λέει το ΚΚΕ με το σημερινό νομοσχέδιο, όπως θα μου πει ο κύριος, ναι, λέω πού κολλάνε. Έχει κάνει αυτή την επιλογή, έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις. Αμερικάνοι, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δούμε λοιπόν αυτό πώς εκφράζεται στις ενόπλες δυνάμεις. 40% των ενόπλων δυνάμεων στις διαταγές του ΝΑΤΟ, ναι ή όχι? Το ΝΑΤΟ δεν έχει στρατό, νατοϊκό, εννοώ ανεξάρτητο πλήρως. Το έχετε συμφωνήσει όλοι, το 40%. Το έχετε συμφωνήσει. Αυτοί που κυβερνήσαν. Εμείς λέμε όχι. Δεύτερο ζήτημα. Να πώς επιδρούν δηλαδή αυτά. Συμμετοχή της Ελλάδας στις νατοϊκές επιχειρήσεις και επεμβάσεις. Εκτός συνόρων. Τι γυρεύουμε εμείς στο Αφγανιστάν? Τι γυρεύουμε εμείς να δώσουμε διευκολύνσεις στον πόλεμο κατά της Ιουγκοσλαβίας? Τι γυρεύουμε εμείς να στείλουμε φρεγάτα έξω από τη Λιβύη? Μη μας τα λέτε, είμαστε διαβασμένοι. Δεν υπήρχε τίποτα που να ζήτησαν οι Νατοϊκοί και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι που δεν ανταποκρίθηκαν όλες, μα όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και το θεωρούν και μεγάλη διπλωματική επιτυχία να συμμετέχεις στη σφαγή άλλων λαών. Πώς επιδρά λοιπόν αυτή η συνολική πολιτική? Πρώτον λέω για το στρατό. 40% είσαι υποχρεωμένος και το έχετε και έχετε και δυνάμεις ταχείας επέμβασης. Ένα είναι αυτό. Να είναι νατοϊκό. Αυτό υπονομεύει αντικειμενικά τη δυνατότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων
να μπορούν να προασπίζονται την αδερφική ακεραιότητα και τα σύνορα της χώρας, ναι ή όχι. Όταν σε μια στιγμή μπορεί να σου ζητήσει και εσύ υποχρεωμένος να το δώσεις. Δεύτερο ζήτημα. Υποχρεώνονται με επιλογή των κυβερνήσεων, εδώ πάμε τώρα, να προμηθεύονται πανάκριβα οπλικά συστήματα τα οποία πρέπει να είναι αμερικανοανατολικά. Ναι ή όχι. Αυτός δεν είναι ο όρος. Πρέπει να κουμπώνουν δηλαδή με όλα τα ανατολικά όπλα. Αυτό τι αποτελέσματα έχει. Πρώτον, έχεις μονομερείς πηγές. Και αύριο θα σε χορέψουν στο ταψί. Όπως σας χόρεψαν και μας χόρεψαν στο ταψί οι Γάλλοι, η Γαλλία, η γαλλική κυβέρνηση. Με τα μοιράζ και τα ανταλλακτικά. Γιατί δεν τα έδινε, γιατί αρνούνταν να υπογράψει διακρατική συμφωνία και έλεγε πήγαινε στην Τασό, γιατί η Ελλάδα ήταν μέσα στην κρίση και ήθελε κάσου. Δεν αναγνωρίζω άλλη πληρωμή. Ναι ή όχι, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Μας είχαν λοιπόν στο χέρι, ναι ή όχι. Άρα οι μονομερείς πηγές φέρνουν και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, δισεκατομμύρια για όπλα αμφίβολα για την επεράσπιση της χώρας, αλλά πολύ ευθύβολα για να συμμετέχουν στις αμερικανοτικές επεμβάσεις. Και τρίτον, τη συνέπεια έχει εκβιασμούς. Αν αλλάξει γραμμή ένα κράτος και είσαι μέσα σε πόλεμο, θα μείνεις απεραμαχικά. Μια και τις αμυντικές βιομηχανίες, θα πω παρακάτω, τις έχετε διαλύσει τελείως όλα αυτά τα χρόνια. Τρίτο ζήτημα. Επειδή ακριβώς λοιπόν πρέπει να παίρνεις νατοϊκά όπλα, ρωτάμε και τους στρατιωτικούς και αρπές, όχι τον έλεγχο. Και το λέω ευθέως, μια και μιλάμε για τα F-16. Μπορεί να μπει η Μάρτιν Λόκχιντ και οι Αμερικάνοι στο κόκπιτ μέσα. Να σου αλλάξει πρόγραμμα και να σε στείλει στα λευκά όρη να στουκάρεις αντί να πας σε άλλη αποστολή. Τι λέτε εσείς οι φωστήρες οι υπόλοιποι. Αυτοί δεν έχουν το κλειδί. Όλο, μην προσέξτε, σας λέω, είμαστε πολύ διαβασμένοι. Όχι αδιάβαστοι, δεν τα λέμε τυχαία αυτά. Τι λέμε λοιπόν, ότι από τη στιγμή που αυτός έχει τον έλεγχο συνολικά, άρα μπορεί να σε κατευθύνει και όπου θέλει και ανάλογα με τα δικά του τα συμφέροντα. Και τα δικά του τα συμφέροντα ιστορικά έχουν αποδειχθεί, δεν συμπίπτουν με τα συμφέροντα και του ελληνικού λαού. Τέταρτο ζήτημα. Νατοϊκές ασκήσεις στρατιωτικές. Έχουμε κάνει επανειλημμένα την ερώτηση και δεν τολμάει κανένας υπουργός να απαντήσει. Πόσο κοστίζει η συμμετοχή της Ελλάδας σε ασκήσεις νατοϊκές που δεν έχουν καμία σχέση με την υπεράσπιση της χώρας. Έχουν σχέση, δώστε μου λίγο χρόνο από την δευτερολογία κύριε Πρόεδρε. Έχουν σχέση οι ασκήσεις στη Μαύρη Θάλασσα που πληρώνει εκατομμύρια ο ελληνικός λαός, ένα F-16 μόνο για να πετάξει είναι 10.000 ευρώ. Βάλτε φθορά, ανταλλακτικά, βάλτε πληρωμή στο προσωπικό. Πόσα δισεκατομμύρια είναι από δεκάδες εκατομμύρια. Τι σημαίνει άσκηση με Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στα Γρεβενά. Προσομοίωση στο Ιράν. Τι σχέση έχει αυτό με την πάλι για την εθνική για την υπεράσπιση των συνόρων. Να πω και άλλα, μπορώ να πω δεκάδες. Στην Νορβηγία φτάσαμε. Στη μεγαλύτερη άσκηση των τελευταίων χρόνων. Με δύο F-16 και άλλο στρατιωτικό προσωπικό. Πόσα πληρώνει ο ελληνικός λαός για τα σύνορα είναι αυτό. Ή για τα σχέδια των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος είναι ο αντίπαλος τελικά, κύριε Υπουργέ, σε αυτά τα σενάρια. Η Ρωσία, πρώτα απ' όλα. Είναι ή δεν είναι η Ρωσία. Λοιπόν, ποια τρομοκρατία. Στη Μαύρη Θάλασσα είναι τρομοκρατία. Στην Νορβηγία είναι τρομοκρατία. Πού είναι, τρομοκρατία είναι στην Νορβηγία. Είναι τα σύνορα. Με τη Ρωσία. Τώρα μην δουλευόμαστε αφού τα λέει το ΝΑΤΟ. Ότι ο μεγαλύτερος στρατιωτικός αντίπαλος είναι η Ρωσία και ο μεγαλύτερος οικονομικός η Κίνα. Εμείς δεν είμαστε με τη Ρωσία. Καπιταλιστική είναι και αυτή. Αλλά λέμε τι σχέση έχουν αυτά. Δηλαδή έχουν σχέση με την Τουρκία που είναι η απειλή. Με την τουρκική αστική τάξη δηλαδή και όχι με το λαό. Επομένως, από αυτή τη γενική θέση εμείς είμαστε αντίθετοι. Κατανοούμε τις ανάγκες κλπ. Αλλά όμως κάπου πρέπει να πούμε στον ελληνικό λαό την αλήθεια και το τι πρέπει να κάνει. Και η αλήθεια ξεκινάει πρώτον, η δική μας τουλάχιστον και νομίζω είναι αντικειμενική. Αποστολή μοναδική των ενόπλων δυνάμεων της χώρας είναι η υπεράσπιση των συνόρων, της αδερφικής ακεραιότητας της χώρας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Επομένως, αφού είναι αυτή η αποστολή τους και έτσι πρέπει να είναι, που δεν είναι, είναι κατά ένα μέρος τουλάχιστον να μην είμαστε. Τι λέμε, ότι οι εξοπλισμοί πρέπει να υπηρετούν αυτό το δόγμα που έχει και πολιτική και οικονομική σημασία. Γιατί ματώνει ο ελληνικός λαός με 5 δισεκατομμύρια το χρόνο, που ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά
να μην πω το μεγαλύτερο, αφορά τη σχέση μας με τον ΝΑΤΟ. Το μεγαλύτερο είναι, αν το υπολογίσεις. Άλλο αν τα χρησιμοποιούμε κι εμείς, σε ένα βαθμό. Επομένως, όλη αυτή η πολιτική που λέει τώρα όλων των κυβερνήσεων, που είναι δεμένη με τον ΝΑΤΟ τους Αμερικάνους, αλλάζει το δόγμα. Το αλλάζει αυτό το δόγμα, κύριε Υπουργέ και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Τι γράφει το δόγμα το στρατιωτικό της Ελλάδας? Είναι αμυντικό για να προστατεύει τα σύνορά της και να ανταποκρίνεται στα συμφέροντα και στις υποχρεώσεις στη συμμαχία. Αίμα παντού. Τρόμος, καταστροφή, δολοφόνοι των λαών. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. 2 εκατομμύρια Σύριοι. Λες και είναι κουνούπια. Και Λιβύη, μια χώρα, την έκαναν λαμπόγιαλο κυριολεκτικά. Ιράκ, Αφγανιστάν, σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα. Ποιοι είναι εδώ λόγω, τραβάνε σκανδάλι. Τα Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, οι σύμμαχοί σας, λοιπόν, είναι αυτοί. Και να πω ακόμα, είπα και Αφγανιστάν και ό,τι θέλετε. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς είμαστε κατά της αναβάθμισης των F-16. Δεύτερο ζήτημα. Μιλάμε για ΕΑΒ και αμυντική βιομηχανία. Καλά, λίγη ντροπή στην αίθουσα δεν υπάρχει από τους κυβερνώντες? Λίγη ντροπή. Ποιος απαξίωσε την ελληνική αμυντική βιομηχανία? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπορεί να είναι αντίθετο συνολικά και με αυτό το σύστημα κλπ. Αλλά όλα τα χρόνια έχει καταθέσει προτάσεις για την αναβάθμιση, για το τι μπορεί να παράγουμε, και μπορούμε να παράγουμε πολύ περισσότερο. Και μάλιστα είμαστε και πρωτοπόροι. Έλληνες επιστήμονες είναι κορυφαίοι. Το αντιαεροπορικό βλήμα Α, πώς είναι, το Α, τέλος πάντων, το έχουν κλείσει οι Αμερικάνοι και το Ισραήλ μονοπωλιακά, γιατί είναι από τα καλύτερα. Μπορούν να παράγουν πάρα πολλά πράγματα και η ΕΑΒ θα μπορούσε να είναι όχι αυτή που είναι σήμερα, και σε ηλεκτρονικά συστήματα και στα πάντα. Ποιος την τζάκισε? Η δικιά σας η πολιτική. Γιατί, ακόμα και αν ορισμένοι μπορεί να ήθελαν, την ευρωπαϊκή οδηγία την ξέρετε? Για τα πολεμική βιομηχανία. Τι στόχο έχει αυτή? Αυτή βάζει περιορισμούς στις μικρότερες χώρες να είναι υπεργολάβη και συγκεντρώνει την στρατιωτική βιομηχανία Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία και Ολλανδία σε ένα βαθμό. Και οι άλλοι θα είναι, πώς θα το πω, παρατρεχάμενοι και θα δουλεύουν για αυτούς. Γιατί λέμε όχι λοιπόν εδώ, παρότι λέμε ότι η ΕΑΒ έπρεπε να είναι? Εμείς είχαμε ένα σχέδιο ολόκληρο. Και το είχαμε προτείνει και μάλιστα συμφωνήσαν και όλα τα σωματεία. Από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που εκφράζονται στα σωματεία για την αναβάθμιση της βιομηχανίας. Τώρα που πάει, αν αύριο η Lockheed μετανιώσει και σου κλείσει τι είναι αυτή, κλείνει το εργοστάσιο ή όχι? Είναι μονομερής εξάρτηση 100% με αυτά τα προγράμματα που μάλιστα καλύτερα να τα υλοποιήσει. Ενώ δεν έχει δυνατότητα, έχει τεράστιες δυνατότητες, αλλά έχει διώξει τους καλύτερους μαστόρους που είχε με την πολιτική σας αυτά τα χρόνια. Την πνίγεται και τώρα τη δένεται στο άρμα της Lockheed. Αν αύριο οι Αμερικάνοι αλλάξουν επιλογή, γιατί η επιλογή τους δεν είναι τώρα, είναι να βγάλουν φράγκα από τα F-16 και δεύτερον να κάνουν πάρκινγκ για να επισκευάζονται τα αεροπλάνα τους που είναι κοντά στα θέατρα των επιχειρήσεων, να επισκευάζονται, να συντηρούνται, ώστε να συμμετέχουν σε δολοφονικές επιχειρήσεις. Και μάλιστα θα κλείσω με το... Έχετε καλύψει και τη δευτερολογία. Είναι ένα λεπτό. Μιλάτε για τα F-16. Μάλιστα. Διαβάζω. Έγγραφο στο Κογκρέσο από το Αμερικανικό Πεντάγωνο, έγγραφο στο Κογκρέσο. Η αναβάθμιση των F-16 θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και για τη συμμετοχή της χώρας της Ελλάδας σε νατοϊκές και τρομοκρατικές, λέω εγώ, αποστολές. Ιδού η απόδειξη. Θέλετε και δεύτερη? Μάλιστα. Λέει ο εκπρόσωπος, τέλος πάντων, της Lockheed, δεν χρειάζεται να πω το όνομα, που είναι αντιπρόεδρος επιχειρηματικών αναπτυξιακών πρωτοβουλειών Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, της Lockheed Martin. Η επένδυση για την αναβάθμιση των F-16 θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί ούτως ή άλλως, δεδομένου ότι τα F-16 θα πρέπει να είναι απολύτως διαλειτουργικά με τα F-35 όταν τα τελευταία αποκτηθούν, βάζουν και προοπτική, και όταν τα δύο αυτά οπλικά συστήματα θα λειτουργούν μαζί. Μόνο που, να πω και κάτι ακόμα, τα F-35 δουλεύουν με δορυφόρους. Και άμα κοπεί ο δορυφόρος, είναι τυφλά. Γι' αυτά λέμε όχι. Γι' αυτά λέμε όχι και έχουμε προτείνει άλλη πολιτική για την αμυντική βιομηχανία
και να μην είναι μονόπλευροι εξοπλισμοί κλπ. Στα υπόλοιπα τοποθετήθηκε ο Παπαναστάσης, τι ψηφίζουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.